σε μια πολύ σημαντική γεωπολιτική ανακατάταξη στην παγκόσμια σκακέρα φαίνεται πως θα οδηγήσει η πισόπλατη μαχαιριά κατά τους Γάλλους αλλά και κατά την κοινή λογική των Αμερικανών και γενικώ των Αγγλοσαξόνων κατά της Γαλλίας η οποία δεν έχει άλλη επιλογή για να μην απαξιωθεί είναι υποχρεωμένη να πληγώσει τους Αμερικανούς. Στην Ουάσιγκτον μπορεί να μην θεωρούσαν το Παρίσι ικανό να αντεπιτεθεί, αλλά έχουν κάνει λάθο, καθώ ήδη έχουν εναντίον του τι δύο βασικότερε στρατιωτικέ υπερδυνάμει του πλανήτη, τη Ρωσία και τη Κίνα, ενώ η οικονομική δύναμη τη Γερμανία επιζητά εναγωνίω εδώ και χρόνια την πλήρη απεξάρτησή τη από τι Ηνωμένε Πολιτείε. Οι δε Γάλλοι τα τελευταία χρόνια ονειρεύονται επαναφορά του στο παλαιό αυτοκρατορικό στάτου κβο, το οποίο έχασαν οριστικά μετά το τέλο του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Προ το παρόν τουλάχιστον οι προσπάθειε των των Αγγλοσαξονικών χωρών να κατευνάσουν τη Γαλλία δεν έχουν φέρει αποτέλεσμα, γιατί απλούστατα είναι προσπάθειες προσπάθειε για το Θεαθήνε δεν προσφέρουν κάτι στο Παρίσι που να αντισταθμίζει την χασούρα των 90 δισεκατομμυρίων ευρώ από την ακύρωση τη συμφωνία από του Αυστραλού για τα υποβρύχια Μπαρακούντα και κυρίω να ξεπλένει την προσβολή. Να θυμίσουμε πω η εξαγγελία Μιτσοτάκη για την αγορά 6 επιπλέον νέων μαχητικών Ραφάλ έφερε ενθουσιασμό στη Γαλλία γιατί, όπω έλεγαν οι ίδιοι, θα διατηρήσουν 7.000 θέσει εργασία για 6 μήνε. Γίνεται κατανοητό λοιπόν πόσο μεγάλη ζημιά υπέστη η Naval Group.